Ότι αν βλέπεις και εσύ τα πλάνα δίπλα, αφορούν μία από τις μεγάλες αγάπες σου και δεν αναφέρομαι μόνο στο ποδόσφαιρο. Στην Παναχαϊκή πέρασες, έχω την εντύπωση, την καλύτερη διετία της καριέρας σου. Έφτασες και στην Εθνική εκείνη την περίοδο. Έκλεισε τα 130 η Παναχαϊκή χθες. Θέλω σχόλια και ευχές. Πρώτα απ' όλα, η Παναχαϊκή είναι από τις μεγαλύτερες. Για μένα είναι η μεγαλύτερη ομάδα. Έτσι. Είμαι Παναχαϊκή. Το έχω δηλώσει. Τη λατρεύω την Παναχαϊκή, λατρεύω την Πάτρα. Και γιατί? Γιατί για όλα θέλω να τεκμηριώνω. Εγώ εκεί αναστήθηκα. Ήμουνα τελειωμένος από τη Θεσσαλονίκη. Είχα σταματήσει το ποδόσφαιρο και δούλευα σε ένα εργοστάσιο. Ο Βασίλης ο Στραβοπόδης, ο μάγος, ο φημισμένος μάγος της Τριλικής Πεντάδας, μου έδωσε το δικαίωμα να ξαναξεκινήσω το ποδόσφαιρο στο Πάτρε Δέλτα Εθνική. Ο Ανδρέας ο Μιχαλόπουλος με τον αείμνηστο τον Κώστα του Δαβρουλή συνυπέγραψα για να πάω στην Παναχαϊκή και εκεί έβγαινα 2 χρόνια ο καλύτερος θεματοφύλακας στην Ελλάδα, χωρίς να κληθώ ούτε για προπόνηση στην Εθνική. Μέχρι και μόλις πήγα το καλοκαίρι από τον ναι, αλλά πώς. Μόλις πήγα από τον Ιωνικό στον Ολυμπιακό, ναι, χωρίς να κάνω προπόνηση. Δεν υπήρχε αγωνιστική. Επειδή πήγα στον Ολυμπιακό, με κάλεσε στην Εθνική. Δηλαδή, μιλάμε για μαγικά πράγματα. Έτσι δεν είναι. Ντροπή πράγματα. Στην Παναχαϊκή εύχομαι τα καλύτερα και τη αξίζει όπως και τη δόξα δράμας, μεγάλες ομάδες να είναι στη Σούπερ Λίγκα. Συμφωνώ και ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Παντός επιστητού αναγκαστικά, όπως περίμενε ότι θα συμβεί. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Μίρτσο. Ό,τι καλύτερο στη συνέχεια, εύχομαι. Και ό,τι καλύτερο και για την Παναχαϊκή. Χρόνια πολλά και από εμάς. Να πούμε, μιλώντας για Super League, φίλες και φίλοι, ότι η Λαμία ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου.